Πάμε τώρα στον Αντιπρόεδρο των Εξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Παναγιώτη Σγουρίδη. Καλώς ορίσατε, κύριε Σγουρίδη, στην Κρήτη TV. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές και χρόνια πολλά για την αυριανή γιορτή. Να είστε καλά. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τις τελευταίες ημέρες είναι στην απόλυτη μπροστινή θέση της κεντρικής πολιτικής σκηνής, με σημείο αναφοράς και τις αποκαλύψεις του πρώην Υπουργού Εξωτερικών κ. Κοντζιά στην εκπομπή Αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη εδώ, στην Κρήτη TV. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, γιατί αυτές οι δηλώσεις έχουν συζητηθεί τόσο πολύ, έχουν προκαλέσει απίστευτους κυβερνητικούς στριγμούς, αλλά και μια πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Μετά τις εξηγήσεις οι οποίες δοθήκαν μέσω του tweet του κυρίου Καμένου και Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Πρόεδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ότι δεν αναφερόταν στην κυβέρνηση, αλλά σε μια ΜΚΟ η οποία έχει πάρει χρήματα για να διακινεί τα διαβατήρια σε διάφορα προξενία, και μετά από αυτά τα οποία ακούστηκαν από το στόμα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Σπίρτζη, ο οποίος ήταν παρόν μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι το θέμα έχει λήξει. Εγώ θα μείνω λίγο παραπάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ο κύριος Κοντζιάς δεν πήρε πίσω αυτές τις δηλώσεις, εξακολουθεί να σχολιάζει κάθε φορά που θα του ζητηθεί από συναδέλφους δημοσιογράφους ανά την Ελλάδα. Σήμερα έκανε και νεότερες δηλώσεις στο κυπριακό κανάλι Σίγμα. Θεωρείτε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση ή επιμένετε ότι εδώ υπάρχει μία προσπάθεια από την πλευρά του κυρίου Κοντζιά για να διαφοροποιήσει μια εικόνα και να δώσει μια διαφορετική εικόνα ακόμα και για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης? Οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι ο κύριος Κοντζιάς, τον οποίον τιμώ ως καθηγητή, με τις δηλώσεις του προσπάθησε να δώσει μια άλλη εικόνα από την πραγματικότητα. Εκείνο που οφείλω να πω, και θεωρώ ότι σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε σημασία, ότι υπάρχουν τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου. Και επειδή έκανα και 12 χρόνια αντιπρόεδρος Βουλής και έχω κάνει και ως υπουργός, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι τα πρακτικά δεν αλλοιώνονται. Άρα θεωρείτε ότι παραποίησε την πραγματικότητα ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών? Θεωρώ ότι παραποιήθηκαν αυτά τα οποία υπόθηκαν, αλλά υπάρχουν τα πρακτικά. Όχι. Έχει μια... Η ερώτησή μου ήταν διαφορετική. Δεν παραποιήθηκαν. Έκανε μια πολύ συγκεκριμένη δήλωση, την ανέλησε και αρκετά στη διάρκεια της εκπομπής. Θεωρείτε ότι παραποίησε ο ίδιος την πραγματικότητα που συνέβη εντός του Υπουργικού Συμβουλίου? Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά είπε ψέματα, δηλαδή? Δεν θεωρώ ότι είπε ψέματα, ότι θεώρησε, αλλιώς εξέλαβε αυτά τα οποία υπόθηκαν. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν τα πρακτικά. Η αναφορά στον Τζορτζ Σόρος και βεβαίως το γεγονός ότι με ένα retweet στην Ολυμπιάδα και με ένα tweet το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων απάντησε, προκαλεί έτσι μία δυσαρέσκεια, προκαλεί έναν εκνευρισμό στους ανεξάρτητους Έλληνες? Όχι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν δηλώσει ξεκάθαρα και διαστόματος του Προέδρου ότι η συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση θα συνεχιστεί ομαλά. Το μόνο αγκάθιτο οποίο υπάρχει, και όπως το χαρακτήρισε και ο Πρόεδρος, όταν θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι, είναι το θέμα της, εφόσον περάσει το προσχέδιο συμφωνίας των Πρεσπών από το γειτονικό κράτος και από το κοινοβούλιο του. Τότε εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι όταν θα φτάσει εκείνη τη στιγμή, εμείς τη συμφωνία αυτή θα την καταψηφίσουμε. Ξέρετε όμως, μας μπερδεύετε λίγο οι ανεξάρτητοι Έλληνες και θα σας πω το γιατί. Από τη μία λέτε ότι εμείς θα καταψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία όταν θα έρθει στην Ελληνική Βουλή, και από την άλλη λέτε ότι στο ενδεχόμενο που καταθέσει μια πρόταση μομφής ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, εμείς δεν θα την στηρίξουμε αυτή την πρόταση μομφής. Άρα πώς μπορεί οι ανεξάρτητοι Έλληνες να κρατήσουν μια κυβέρνηση στην εξουσία όταν διαφοροποιούνται σε μια πολύ σημαντική στιγμή της κυβέρνησης που είναι το Σκοπιανό? Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πάλι, κύριε Δασκαλάκη, ότι εμείς έχουμε μια ημερομηνία συγκεκριμένη. Μάρτιος του 2019. Εφόσον τότε υπολογίζεται ότι θα έρθει η συμφωνία. Άρα σημαίνει ότι τότε εσείς θα ρίξετε την κυβέρνηση? Όχι. Εμείς θα καταψηφίσουμε τη συμφωνία. Από εκεί και πέρα, το θέμα της συνέχισης της κυβέρνησης έχει να κάνει με το αν βρεθούν βουλευτές ανεξάρτητοι ή άλλων κομμάτων που θα ψηφίσουν τη συμφωνία και αν ο Πρωθυπουργός θελήσει να συνεχίσει να διακυβερνά τη χώρα. Πάντως εμείς αποσύρουμε... Είστε ο κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ.
οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει στην Ελληνική Βουλή μια τόσο σημαντική συμφωνία όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει και τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Πώς μπορεί μια κυβέρνηση να κρατηθεί στην εξουσία όταν ο μοναδικός της κυβερνητικός εταίρος καταψηφίζει μια πρόταση, μια σημαντική πρόταση κατά τα λεγόμενα του κυρίου Τσίπρα και της κυβερνητικής ομάδας. Όταν φτάσει εκείνη η στιγμή, σαφέστατα θα υπάρχουν εξελίξεις. Πριν όμως από αυτή τη στιγμή, mm-hmm. έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο έργο να επιτελέσουμε. Καταρχήν, μην ξεχνάτε ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια 15 Αυγούστου του 2018, έχουμε αποκτήσει βαθμούς, επαναλαμβάνω, βαθμούς ελευθερίας άσκησης δημοσιονομικής και εισοδηματικής πολιτικής. Αυτό το όφελος πρέπει να μεταφραστεί στον ελληνικό λαό που χύμασε επί 8 χρόνια μέσα στα μνημόνια, και αυτό το έργο θα μεταφραστεί με τις συλλογικές συμβάσεις, με αύξηση του κατώτατου μισθού, με κατάργηση του υποκατώτατου μισθού. Έχουμε να δούμε μπροστά το πώς θα μειώσουμε ακόμη περαιτέρω την ανεργία. Έχουμε μπροστά μας να δούμε τι θα γίνει με την επιστροφή στους απόστρατους και στις άλλες κοινωνικές ομάδες από αυτά τα οποία είχαν παρακρατηθεί. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας έργο, και αυτό είναι σημαντικό έργο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Σγουρίδη. Είστε συμπαγείς ως κοινοβουλευτική ομάδα στους ανεξάρτητους Έλληνες? Γιατί τώρα τελευταία ακούσαμε και την τοποθέτηση της Υπουργού Τουρισμού, της κυρίας Κουντουρά, ότι ενδεχομένως λέει να ψηφίσω κατά συνείδηση όταν θα έρθει η πρόταση για το Σκοπιανό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και δεν είναι η μοναδική φωνή στις τάξεις της κοινοβουλευτικής σας ομάδας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, εκτός του κυρίου Παπαχριστόπουλου, ο οποίος έχει δηλώσει εκ των προτέρων ότι θα ψηφίσει τη συμφωνία και θα παραδώσει την έδρα του, είναι μια θέση την οποία την κράτησε εξ αρχής. Θεωρώ όμως ότι εξελέγει με τους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά όπως ξέρετε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν διαφοροποιήθηκανε στη θέση τους από αυτήν που είχαν από το πρώτο ιδρυτικό του συνέδριο, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει γειτονικό κράτος που θα φέρει στη σύνδετη ονομασία τη λέξη Μακεδονία. Και σαφέστατα, εμείς αυτή τη θέση την επιβεβαιώσαμε στο δεύτερο, στο τρίτο συνέδριο, σε όλα τα εθνικά συμβούλια και προχθές ο Πρόεδρος. Άρα σημαίνει ότι ήξερε όταν εξελεγόταν ο κύριος Παπαχριστόπουλος ότι αυτό το πράγμα ίσχυε. Αλλά εξάρτητα από αυτό, θεωρούμε ότι αυτή είναι η θέση του, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Όσον αφορά την κυρία Κουντουρά. Η κυρία Κουντουρά είπε το εξής. Είπε ότι θα ψηφίσω κατά συνείδηση και έβαλε τελεία. Το κατά συνείδηση ερμηνεύεται ότι θα ψηφίσει με τη συνείδηση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλά, εντάξει. Οι πολιτικοί αναλυτές το ερμήνευσαν διαφορετικά, κύριε Σγουρίδη. Ξέρετε, ένα ποτήρι είναι και μισογεμάτο και μισοάδιο. Λοιπόν, ο κύριος Σκουρλέτης, σήμερα ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι θα μπορούσε λέει, να υπάρξει και ένα άλλο κυβερνητικό σχήμα. Και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα στελέχη, κορυφαία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν να ανοίγουν την πόρτα και να δείχνουν το δρόμο της εξόδου από το κυβερνητικό σχήμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ποιο σχήμα θα μπορούσε να κρατήσει την κυβέρνηση μέχρι και το φθινόπωρο του 2019, που ουσιαστικά λύγει και επίσημα η θητεία της? Θέλω να σας υπενθυμίσω, κύριε Δασκαλάκη, ότι αν δεν υπήρχαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες που προσδώσαν μια σταθερότητα 3,5 και ετών σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, πρωτοφανές θέμα για την Ελλάδα, και εμείς, αν θέλετε, βαφτίσαμε μια κουλτούρα ή αν θέλετε θεμελιώσαμε μια κουλτούρα για κυβερνήσεις συνεργασίας που από εδώ και πέρα θα υπάρχουν, δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία σε καμιά άλλη κυβέρνηση. Μην βλέπετε τις δημοσκοπήσεις. Αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί από τους συνεργάτες. Εγώ νομίζω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αυτό εκτιμάται, γιατί πάρα πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει και δήλωση υπέρ της τάσης των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Όμως εδώ έχουμε ένα σκόπελο που λέγεται Συμφωνία για το Σκοπιανό που θα έρθει το Μάρτιο στη Βουλή, και η θητεία της κυβέρνησης στην οποία συμμετέχετε τελειώνει επίσημα το φθινόπωρο του 2019. Από το Μάρτιο, και να κλείσουμε με αυτό, μέχρι και τον φθινόπωρο, πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να κρατηθεί στην εξουσία? Σύμφωνα και με το Σύνταγμα, αλλά και με τον κανονισμό της Βουλής, υπάρχουν και κυβερνήσεις μειοψηφίας. Οι οποίες μπορούν Άρα να θα συνεργεί. Μπορούσε να υπάρχει μία έμεση ανοχή της κυβέρνησης με ψηφοφορίες στη Βουλή που θα στήριζε ανεξάρτητοι Έλληνες, ανεξάρτητα από τη διαφοροποίησή τους στην βασική αυτή πρόταση για το Σκοπιανό. Μετά την συμφωνία, εφόσον έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ψηφιστεί, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξεις. Εξελίξεις. Νομίζω ότι όλοι το πιστεύουν. Και η αλήθεια είναι ότι έχει ένα καταλυτικό ρόλο οι ανεξάρτητοι Έλληνες, που όμως δημοσκοπικά, και κλείνουμε με αυτό,
δεν είστε και στην καλύτερη κατάσταση. Σήμερα η τελευταία δημοσκόπηση σας δίνει 1,3. Ποτέ, κύριε Δασκαλάκη, οι ανεξάρτητοι Έλληνες σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, με τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα επιτίθεται πάνω μας, δεν μας έδιναν να μπαίνουμε στη Βουλή. Σας πληροφορώ ότι στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και του Σεπτεμβρίου του 2015, στις 10 δημοσκοπήσεις, οι 9 μας είχαν απέξω από τη Βουλή. Μπήκαμε στη Βουλή. Μάλιστα. Γιατί είμαστε αναγκαίο καλό και το αποδείξαμε στην πορεία. Κύριε Σγουρίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.